τα δικά τους μηνύματα για την επέτειο της 25ης Μαρτίου και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου έστειλαν και οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών. Με τη φράση «Μένουμε σπίτι» αρχίζει και καταλήγει η δήλωση μήνυμα του Περιφερειάρχη Αλέξανδρου Καχρημάνη για τη σημερινή εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Ο κύριος Καχρημάνης ξεκινά το μήνυμά του λέγοντας πως σήμερα μένοντας στο σπίτι περνάνε από τη μνήμη μας οι μορφές εκείνων που εγκατέλειψαν τις οικογένειές τους, που θυσίασαν τη ζωή τους και διέθεσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν για την απελευθέρωση της πατρίδας μας. Θυμόμαστε και τιμούμε τους εθνικούς επιρώτες ευεργέτες που συνέδραμαν τον αγώνα και στήριξαν το έθνος στη διάρκεια της μακρόχρονης υποδούλωσης στους Οθωμανούς και εκείνους που συμμετείχαν ενεργά στον απελευθερωτικό αγώνα ακόμη και μέσω της φιλικής σημειώνει. Τους θυμούμε και σήμερα είμαστε αναγκασμένοι να τους μιμηθούμε σε έναν διαφορετικό αγώνα, στον αγώνα της ζωής κατά ενός εχθρού που είναι αόρατος, που δεν γνωρίζει σύνορα και ηλικίες, πλούσιους και φτωχούς, επιχειρηματίες και βιοπαλαιστές. Στη θέση των ηρών του 1821 βρίσκονται σήμερα οι γιατροί, οι νοσηλευτές, το προσωπικό των νοσοκομείων, οι εργαζόμενοι στην εφοδιαστική αλυσίδα, στα φαρμακεία, στην καθαριότητα, στις μεταφορές, στα σώματα ασφαλείας, στις ένοπλες δυνάμεις. Τους σεβόμαστε, τους τιμούμε, τους ευχαριστούμε, τονίζει ο κύριος Καχρημάνης και συνεχίζει. Την περίοδο που διανύουμε πρέπει να αντλήσουμε δύναμη και από τον σημερινό εορτασμό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Με τη βοήθεια της Παναγίας, οι δυσκολίες που περνάμε όλοι ανεξαιρέτως θα έχουν ημερομηνία λήξης και τότε θα πρέπει να ανασυνταχθούμε, να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε, να καλύψουμε τα κενά που ήδη έχουν δημιουργηθεί και ενδεχομένως να μεγαλώσουν κι άλλο στη συνέχεια. Ήδη στην περιοχή μας προσθέθηκε ένα ακόμη πρόβλημα, σημείωσε ο κύριος Καχρημάνης. Ο καταστροφικός σεισμός στην περιοχή των Δήμων Πάργας και Σουλίου. Σήμερα μάλιστα οι δύο αυτές περιοχές έρχονται να μας θυμίσουν και τη γενναιότητα και τη θυσία των προγόνων τους κατά των Τουρκοαλβανών στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στην Ήπειρο χύθηκε πολύ αίμα και τότε αλλά και αργότερα στην περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτές τις θυσίες οφείλουμε να έχουμε υπόψη και στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις που επίκυνται μετά την χθεσινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών ώστε η Αλβανία να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρει στο μήνυμά του ο κ. Καχρημάνης. Ως Υπηρώτες η θέση μας είναι σαφής. Είμαστε υπέρ της καλής γειτονίας, το αποδεικνύουμε καθημερινά, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει ευρωπαϊκή προοπτική για την Αλβανία αν δεν θέσει τέλος στην υποκίνηση του δίθεν τσάμικου ζητήματος. Πέραν αυτού, οφείλει να σεβαστεί χωρίς εκπτώσεις τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις περιουσίες της εθνικής μας μειονότητας, που είναι δυσυπόστατη, ελληνόφωνη και βλαχόφωνη. Έλληνες ομογενείς υπάρχουν όμως και στη Βόρεια Μακεδονία. Ανάμεσά τους υπήρξαν και προσωπικότητες που συνέβαλαν στα δύσκολα χρόνια στη στήριξη του απανταχού ελληνισμού, σημειώνει ο κ. Καχρημάνης και συνεχίζει λέγοντας πως η σκέψη μας είναι στραμμένη και σε αυτούς και στην προστασία που πρέπει να έχουν στο πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τις σκέψεις αυτές θέλω να ευχηθώ σε όλους δύναμη και αντοχή ώστε να ξεπεράσουμε όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα τη σημερινή περιπέτεια και η πατρίδα μας υπό τη σκέπη και της Παναγίας να ξαναμπεί και πάλι στην κανονικότητα και την ανάπτυξη. Χρόνια πολλά και για να τα έχουμε μένουμε σπίτι, καταλήγει η δήλωση του κυρίου Καχρημάνη. Το δικό της μήνυμα για τον διπλό εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στέλνει η βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Κεφάλα. Η διπλή αυτή μεγάλη εθνική γιορτή βρίσκει την πατρίδα μας εν μέσω μιας πρωτόγνωρης σκληρής ιστορικής μάχης με έναν αόρατο εχθρό που απειλεί τη δημόσια υγεία στην Ελλάδα, την Ευρώπη αλλά και ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ο φετινός εορτασμός βρίσκει τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας να υψώνουν το εθνικό ανάστημά μας στα ελληνοτουρκικά σύνορα, χερσαία και θαλάσσια, έχοντας ψηλά τη γαλανόλευκη σημαία μας και το εθνικό καθήκον και στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Ο φετινός εορτασμός μας βρίσκει ωστόσο πιο ενωμένους και πιο αποφασισμένους από ποτέ. Με τη δύναμη του εμείς και επεξίδα την πίστη μας να προασπίσουμε το υπέρτατο αγαθό της υγείας, ώστε του χρόνου τέτοια μέρα όλοι μας να γιορτάσουμε όπως αξίζει τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, αναφέρει στο μήνυμά της η βουλευτής Ιωαννίνων Μαρία Κεφάλα και καταλήγει ευχόμενη από καρδιά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες χρόνια πολλά.
Οι πρωτόγνωρες συνθήκες μέσα στις οποίες γιορτάζεται η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου και ο Ευαγγελισμός στην χώρα μας, επισημένονται και στο μήνυμα του Δημάρχου Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ. Η Εθνική Επέτειος βρίσκει την επιστημονική κοινότητα αντιμέτωπη με έναν αόρατο εχθρό και τους πολίτες να αμήνονται μένοντας στο σπίτι. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι ξέρει να αγωνίζεται. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει, είτε εφαρμόζοντας τα αυστηρά μέτρα για παραμονή στο σπίτι και περιορισμό των μετακινήσεων, είτε αφιερώνοντας πολλές ώρες στα νοσοκομεία, είτε εργαζόμενος για την εξυπηρέτηση των υπολείπων. Όλοι μαζί πρέπει να βγούμε νικητές. Ο Δήμος μας στο διάστημα αυτό παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και παραμένει στη διάθεση των πολιτών, ειδικά των ηλικιωμένων ατόμων και των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Με ρημνά για να ανακουφίσει επιχειρηματίες και επαγγελματίες που έχουν πληγεί από τα μέτρα. Ο Δήμος θα βρίσκεται δίπλα σε όλους τους δημότες που έχουν αυξημένες ανάγκες. Σήμερα όμως προέχει να κερδίσουμε τη μάχη. Με τη σκέψη σε όλους όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, εύχομαι χρόνια πολλά και είμαι σίγουρος ότι θα βγούμε στο ξέφωτο πιο δυνατοί και αποφασισμένοι να κάνουμε καλύτερο το μέλλον της πατρίδας μας, αναφέρει στο μήνυμά του ο κύριος Ελισάφ.